Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι συνεπείς στο ραντεβού μας εδώ στο στούντιο του ΑΡΤ να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας που όπως αντιλαμβάνεστε όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία που θα ανοίξουν οι κάλπες γίνονται και πιο άγρια και ίσως και πιο έτσι απαιτητικά. Παρακολούθησα εχθές τον κύριο Μημαράκη, τον κύριο Χατζηνικολάου. Έπιασα τον Νίκο του Χατζηνικολάου να απολογείται κάποια στιγμή στο Μημαράκη, τότε με την υπόθεση Καρούζου, λέγοντας ότι η συντάξη ίσως ήταν η πιο μαγευτική στιγμή που ένας έμπειρος, εμπειρότατος δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται ότι η όλη επίθεση τότε εναντίον του Μημαράκη ήταν υπερβολική κάτω από τα υπάρχοντα στοιχεία. Βέβαια θα μπείτε η πρώτη ή η τελευταία φορά. Αυτά συμβαίνουν στον τύπο. Η ανάγκη της κυκλοφορίας πάρα πολλές φορές λειτουργεί ως πειρασμός διωγγός των πραγμάτων. Πού να περιμένει ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι πριν στεγνώσει το μελάνι στη Real News θα χρειαζόταν να πάρει συνέντευξη από τον ενδυνάμει πρωθυπουργό της χώρας. Ο κύριος Μημαράκης στην αρχή είχε μια, χρησιμοποιήσω μια φράση στην ολία, μια κόμπλα την οποία απέβαλε σιγά σιγά. Σαφέστατα με όσους μίλησα την επόμενη μέρα αλλά και το βράδυ το ίδιο μου είπαν ότι σαφώς ήταν ανώτερος του Σαμαρά. Δεν μου υπήρξε κάποιος και μάλιστα και από το περιβάλλον του Σαμαρά κάποιοι που να μου πούνε ότι όχι, δεν μπόρεσε να φτάσει το μεγαλείο και τη δόξα του κυρίου Σαμαρά. Δεν έχασε, κέρδισε χθες ο κύριος Μαράκης. Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα σε μια ανάλογη. Αλλά όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα οποία συμβαίνουν, είναι προτιγανισμένα. Και επιτρέψτε μου να αισθάνομαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που αντελήφθη το όλο παιχνίδι και απέχω από αυτές τις εκλογές. Επιβιώνεται το προτιγανισμένο. Επιβιώνεται. Φαίνεται ότι και η εφημερίδα των συνταχτών, η οποία κρατάει μια ανεξάρτητη, είναι φιλοαριστερή εφημερίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα προσχήματα κάποιες στιγμές υπερτερούν των σκοπιμότητων και ίσως είναι μια από αυτές σήμερα στην εφημερίδα των συνταχτών, μαγειρεύοντας κυβερνήσεις και έχει ένα ωραίο εξώφυλλο με μπροστά τα Νέα, το Μέγα, το Sky, ποιους άλλους, οι γνωστοί ύποπτοι, που ένας ολόκληρος ελληνικός λαός δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο που παίζουν. Και ξέρετε, αυτό με θλίβει απεριόριστα πολύ. Η καθημερινή επιβεβαίωση ότι αυτοί ελέγχουν πλήρως την πολιτική κατάσταση της χώρας και ως εκ τούτου και τους πολίτες αυτής της χώρας και δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς που εννοείται είναι ο κυρίαρχος λαός, αυτό με ενοχλεί. Μαγειρεύοντας κυβερνήσεις. Δεν το λέω εγώ να πει το κύριο Χαρατζαφέρης, έχει τη δική του σχέση, είναι σε μια αντιπαλότητα μαζί του, είναι έτσι. Μα αυτή είναι. Αυτό το ξεφτύλισμα, πώς το επιτρέπεται. Οι άνθρωποι δεν συγκρατούνται, είναι ασυγκράτητοι. Στείλουν αυτό το debate και λένε όλα τα κανάλια πανελλήνια εκτός του ΑΡΤ. Μα όχι. Μα γιατί δεν ελέγχεται. Στη διανομή των ερωτήσεων δεν ελέγχεται. Θα μας χαλάσει τη σούπα παρακάνουμε. Εσείς θέλετε για άλλη μια φορά σούπα. Δεν θέλετε ένα debate που θα έχει αιχμηρές ερωτήσεις που θα αναστατώσει όλες τις πλευρές. Όχι. Έξω. Ποιος θα αποφασίζει. Το ΕΣΥΡΟΥ. Να μας πει η πρόεδρος του, η κυρία Έλλη Αλεξίου, σοβαρή γυναίκα. Δεν μπορεί. Δεν είναι δικιά της δουλειά. Η ΕΡΤ. Να βγει ο αντισταγματάρχης ύστερα από τόσα χρόνια, έχει πρόκειται να μείνει ταγματάρχης, να μας πει η ένα δική του πρωτοβουλία. Η διακομματική δεν είπε αυτά και αυτά τα κανάλια, είπε τα πανελλήνια κανάλια. Ποιο είναι εκείνο το μαύρο χέρι, η μαύρη χείρ, που λέει όχι να μην είναι το ΑΡΤ. Να μην είναι το ΑΡΤ. Και αν θέλουν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πλώσουμε τα χαρτιά σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι εμφανίσεις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η ΑΝΕΛ, όλοι αυτοί, ο κύριος Λαφαζάνης, όλος ο κόσμος στο κανάλι και τι προβολή είχαμε εμείς στους δικούς μας ανθρώπους. Ούτε 1%. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και έρχονται λοιπόν τα συγκεκριμένα κανάλια που παίζουν τα παιχνίδια τους και σου λέει όχι. Γιατί υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα? Όχι, δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Είναι μια ψευδαίσθηση για νοήτους και ρομαντικούς. Τώρα που κατατάσσετε εσείς τον εαυτό σας είναι δικό σας θέμα. Πάμε σε ένα debate. Και λέει λοιπόν το σύστημα. Ναι, αλλά όχι η Χρυσή Αυγή. Γιατί ρε παιδιά όχι η Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο όχι η Χρυσή Αυγή? Και γιατί ναι στο Λαφαζάνι, ο οποίος δεν υπήρξε κόμμα των εκλογών, υπήρξε κόμμα 10 ωρών. 10 ώρες που ανακοίνωσε την κοινωνιστική του ομάδα μέσα στη Βουλή, διαλύθη. Οι άλλοι, πέρα το ότι έχουν μια ιστορία, αρνητική ή αρνητική, θετική ή θετική, μένω αδιάφορο σε αυτό. Και έχουν και μια παρουσία συνεχή σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Για ποιο λόγο? Ποια δημοκρατία το επιβάλλει? Ποιος δημοκράτης το πρεσβεύει αυτό? Όποιο κόμμα θέλουμε βάζουμε και όποιο κανάλι δεν μας ενοχλεί. Να τη χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Εγώ γι' αυτό έφυγα από αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό θα επανέλθω όταν αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Επιτέλους, ένα σοβαρός πολιτικός στην Ελλάδα, ο Κώστας Καραμαλής, γύρισε και μίλησε για ταβατζίδες. Και κανείς δεν τον ακούει. Οι δεν ταβατζίδες κάνουν πως δεν άκουσαν. Και κάνουν κουμάντο. Κάνουν κουμάντο. Ποιες εκλογές πάμε, για πείτε μου να καταλάβω. Σε αυτές που οι ταβατζίδες έχουν αποφασίσει ποιο θα είναι το σχήμα, εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Μπορεί να μην βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μελετώντας τις κινήσεις τους, βλέπω. Εάν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα προταθεί για πρωθυπουργό κάποιος από την Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως ο Αβραμόπουλος. Εάν πάλι, ή ξέρω κάποιος άλλος, ο Δήμας, δεν ξέρω. Εάν πάλι είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα προτείνει τον Δραγασάκη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και κορδευόμαστε. Και σε αυτό πιο ειλικρινής είναι ο κύριος Μημαράκης, όπως λέει, εντάξει, για να πάμε μαζί, τι να κάνουμε. Τώρα βέβαια αν πάμε μαζί, θα πάμε με τον Ψευτράκο, θα πάμε μαζί με εκείνον που φόρτισε την Ελλάδα 90 δισεκατομμύρια στους 7 μήνες των παλιδρομικών κινήσεών του. Καλά, αυτό είναι μια άλλη τάξη θέμα. Ο Τσίπρας το παίζει αγέροχος και ωραίος, ειδικό δεν μπορώ με το παλιό, δεν μπορώ με το παλιό. Τα έχουμε ακούσει αυτά και με Σαμαρά και με Πασόκ, ότι κάνουμε μαζί και ταιριάξανε και τα εφρήκανε και ομοτράπεζε και ό,τι άλλο μου. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πηγαίνουμε προς τα εκεί. Και ένας ολόκληρος λαός κάθεται παθητικά. Παθητικά. Ίσως του μείνει από τα 4. Από τα 4. Στα 4 και ενεργητικός δεν μπορείς να είσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κανείς δεν συγκινείται. Και μου λένε, μα γιατί τα βάζεις με το λαό? Κυρίες και κύριοι, τα βάζω με την υπερτάτη δύναμη. Τα βάζω με τον κυρίαρχο, εννοείται, λαό. Πώς δέχεται και παραδίδει. Παραδίδει την εξουσία του στους ταβατζίδες. Στους ταβατζίδες. Στους ταβατζίδες. Που κάνουν ό,τι θέλουν. Διαμορφώνουν τα πράγματα όπως θέλουν. Βάζουν στο παιχνίδι όποιον γουστάρουν υποτακτικό. Εξοβελίζουν όποιον αντιστέκεται και όποιον έχει τη δύναμη να πει όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εσείς, παθητικοί δέχτες όλο αυτό το πραγμάτο. Με εσάς τα έχω. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί έχουν μάθει να είναι οι σαδιστές. Εσείς μου κάνει εντύπωση γιατί γίνετε μαζοχιστές. Γιατί σου ικανοποιείτε τα βίτσια. Γιατί τους επιτρέπετε να έχουν όλες τις πρωτοβουλίες. Γιατί τους δίνει το δικαίωμα να αποκατεβάζουν κυβερνήσεις. Ο Τσίπρας έπεσε μόλις άρχισε να ανεβάζει τόνους ο παπάς για τα κανάλια. Και έλεγα εδώ στους δικούς μου συνεργάτες, παιδιά, αυτό το ανέβασμα του παπά των τόνων σημαίνει ότι θέλει να προκαλέσει τη μήνη των ταβατζίδων για να πέσουνε. Όπερ και γέννητο, γιατί ήθελα να ξανάρθει. Σου λέει να μην πέσουμε εμείς από αδυναμία, να οθήσουμε τα πράγματα για να μας ρίξουν οι άλλοι. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας. Και εσείς
με το τσιμπουράκι σας, με την αγωνία σας, με την ανεργία σας, με τα προβλήματά σας, με τη στεναχώρια σας, με τα σχολικά που δεν έχετε να πάρετε στο παιδί σας, με το φάρμακο που δεν έχετε, πού θα καθίσετε να ευαθύνετε και να ασχοληθείτε του τι συμβαίνει γύρω σας. Εκεί ποντάρουν και εκεί κερδίζουν. Για δεν μπορείτε. Κάποιοι εξημούν διάφοροι, φραπαιδιά και για χαρά, και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν, δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν θέση στο μυαλό τους για τέτοια πράγματα. Και σου λέει, μας έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα να τους ελέγχουμε τη ζωή. Και σήμερα έχετε επιβεβαίωση. Το κερασάκι της τούρτας το βάζει η εφημερίδα των συνταχτών. Να δούμε το ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε με πάρα πολύ προσοχή ο Παναγιώτης ο Νιζάμης, και εν συνεχεία περαιτέρω ανάλυση όλων αυτών των γεγονότων. «Μαγειρεύοντας κυβερνήσεις» είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, με φόντο μια τρόικα εσωτερικού, όπως περιγράφεται, με διεξοδικές αναλύσεις. Τα μετεκλογικά σενάρια όλα σε αγαστή συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού και την εγχώρια διαπλοκή με σκοπό να κατασκευάσουν συνειδήσεις και να προετοιμάσουν αυτό που σε όλη τη γυραιά Ήπειρο έχει γίνει της μόδας. Μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας. Ο Τάσος Παπάς, στο σημερινό του άρθρο, περιγράφει τον μεγάλο αυτό συνασπισμό ως αποκρουστικό. Ο λόγος, όπως αναφέρει, βολεύει τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τη διαπλοκή και βεβαίως τους δανειστές, γιατί μεγάλοι συνασπισμοί είναι και μεγάλοι συμβιβασμοί. 38 παραδείγματα οι επιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, αλλά και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, που πλέον κινείται υπό τη σκιά της Μέρκελ. Ο Γιώργος Τσιάρας, με τη σειρά του, αναφέρει παραδείγματα της Ευρώπης, περιγράφοντας τις ανιερές συμμαχίες μεταξύ δεξιών και αριστερών που περνούν στην αλλαγή της εναλλαγής των δύο παραδοσιακών πολιτικών αντιπάλων στην εξουσία, αυτό που εμείς αποκαλούμε ως δικομματισμό, σε ένα θατσερικό μοντέλο πλήρους υποταγής στα κελεύσματα της ελεύθερης αγοράς. Αυτό που θέλουν να καθιερώσουν δηλαδή και εδώ, όπως και στις υπόλοιπες 7 εκλογικές διαδικασίες της Ευρώπης. Όπως αναφέρει άλλωστε και η διαπλεκόμενη Goldman Sachs, οι μεγάλοι συνασπισμοί έχουν συμβάλει ώστε να μετριαστεί η αστάθεια στις αγορές. Η σταθερότητα στην κοινωνία όμως πού πάει? Μάλλον στα τάρταρα. Όπως αναφέρει στο κείμενό του ο Νίκος Βέρκος, η κυβέρνηση συνεργασίας θα καθησυχάσει μόνο τα κόμματα, αφού πλέον κινδυνεύουν να χάσουν το μερίδιο της εξουσίας που κατήχαν για δεκαετίες. Ο φόβος φυλά τα έρμα. Γι' αυτό και το επικοινωνιακό μπαράζ δηλώσεων που θέλουν να φέρουν τα πράγματα προς αυτή την επιδίωξη. Δείτε τι δήλωνε λοιπόν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πριν λίγες μέρες. Μέσα σε λίγες ημέρες η υπηρεσιακή κυβέρνηση έκανε όσα δεν είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε 7 μήνες. Είναι δυνατόν να λέμε δεν συνεργαζόμαστε και να μην λειτουργούμε προς όφελος των πολιτών? Αυτό δήλωσε στο κανάλι Action 24 στις 4/9 του 2015. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη σειρά του τόνιζε πως μόνη λύση είναι μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και άρα εθνικής ενότητας. Ενώ ο Σταύρος Θοδωράκης τόνιζε πως θέλουμε μια βουλή που θα βγάλει κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η δική μας πρόταση είναι μεγάλη συνεργασία βασισμένη σε αρχές. Το ίδιο έκαναν και τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Καθημερινή σημειώνει πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κοινή γνώμη απαιτεί πλέον της κυβερνήσης συνεργασίας όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής. Όποιος πολιτικός ηγέτης δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται, εμένει στο αίτημα της αυτοδυναμίας ή αποκλείει de facto τη συνεργασία με άλλα κόμματα. Πηγαίνει σαφώς ενάντια στη θέληση των ψηφοφόρων. Ενώ η εφημερίδα Τα Νέα σημείωνε πως η χώρα χρειάζεται πανίσχυρη κυβέρνηση που θα εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα ώστε να επέλθει συντομότερα το τέλος των μνημονίων. Τα παραδείγματα πολλά. Όπως και να έχει, όπως αναφέρει στο σημερινό της κείμενο η Νόρα Ράλι, δεν είναι διόλου τυχαίο ή συμπτωματικό πως η συζήτηση για ένα διευρυμένο εθνικό ενωτικό κυβερνητικό μέτωπο ξεκινά και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης την ίδια στιγμή που φουσκώνει εδώ στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε πως στις 13 Ιουλίου, μια μέρα μετά τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφημερίδα Bild τόνιζε
πως ο Πρωθυπουργός θα ζητούσε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το ίδιο έκανε και η γαλλική Le Monde, η οποία προέβλεπε εκλογές στις 2 του Αυγούστου η κυβέρνηση εθνικής συμμαχίας, αν δεν υπήρχε συμφωνία. Ενώ το Reuters από τις 28 του Ιουλίου συνέτεινε με τις δηλώσεις Σαμαρά ότι αν ο Τσίπρας δεν μπορεί να κυβερνήσει, όλα θα πρέπει να συνωμοτήσουν σε αυτό, σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Δεν είναι περίεργο? Όπως αναφέρει ο καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλης Πουρδαλάκης, προσπαθούν να θερμάνουν τη λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ούτε στις πολιτικές λιτότητες των μνημονίων, ούτε ως προς τη διαχείρισή τους. Και απέναντι όμως, ποιος? Μήπως ένας παράγοντας που δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε, και αυτός μάλλον θα αποτελεί και μια πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν αποδεικνύεται κεντρικός πυλώνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ό,τι αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει. Και αν λάβουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις που δίνουν στο κόμμα αυτό μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι έλαβε το Γενάρη, ίσως να είναι και το τρίτο κόμμα. Ενώ ταυτόχρονα στη Γαλλία το κόμμα της Le Pen βγαίνει πρώτο σε πρόθεση ψήφου. Η προοπτική να κινεί τα νήματα της κεντρικής αντιπολιτευτικής γραμμής η Χρυσή Αυγή κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, όπως εκτιμούν άλλοι έγκριτοι εκλογολόγοι. Οι έγκριτοι αναλύουν και ρωτώ, γιατί όχι, γιατί όχι? Ποιος θα θέλετε να είναι η αντιπολίτευση εναντίον όλων αυτών που συμβαίνουν? Γιατί να είναι το ΚΚ και να μην είναι η Χρυσή Αυγή? Γιατί πρέπει να είμαστε πιο κοντά στο ΚΚ και να αγκαλιάζουμε το ΚΚ και να χαϊδεύουμε το ΚΚ, να είναι το ιερό τέρας το ΚΚ μες στη Βουλή, κανείς δεν μεταβάζει με το ΚΚ, γιατί? Γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Είδα και πριν από λίγο τη συνέντευξη του Λαφαζάνη με το ΚΚ, που φυλάνε το ΚΚ και τα ΚΚ. Ποια είναι η φύτρα του ΚΚ? Είναι ο σταλινισμός. Και ποια είναι η φύτρα, ξέρω εγώ, των Χρυσαυγητών? Είναι, ξέρω εγώ, ο ναζισμός. Ποια είναι η διαφορά? Ποια διαφορά βλέπετε, δηλαδή? Ποια διαφορά βλέπετε? Ο μεν Χίτλερ ήταν ο λύκος ο λυσσασμένος και ο άλλος ήταν το προβατάκι? Γιατί όλη η Ευρώπη έχει ίδιες αποστάσεις? Είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος. Μέσα το ΚΚ, το ιερό τρέχει στο ΚΚ, με σεβασμό στο ΚΚ, και από την άλλη μεριά, όχι η Χρυσή Αυγή. Γιατί, για ποιο λόγο όχι? Δηλαδή, αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας? Δεν θέλουν και αυτοί την εκπροσώπησή τους? Αν εξαρτήτως αν κάναν καλά ή κακά ή μέτρια ή διάφορα ή αγανθισμένα, έκαναν μία επιλογή. Διάκριση των ψήφων δεν γίνεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν? Για ποιο λόγο? Ποιος θα αντιπολιτευσεί? Ο κύριος Λαφαζάνης? Γιατί? Ο κύριος Κουτσούμπας? Ο κύριος Μιχαλοντιάκος? Αυτοί θα σώσουν εν πάση περιπτώσει τα προσχήματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είναι η πρώτη φορά, και εγώ θα μιλάω ευθέως, κοιτάζω στα μάτια. Ξαναέγινε αυτό με τους ίδιους πρωταγωνιστές το 41, ξαναέγινε, και τότε που μπήκαν οι Γερμανοί μέσα δεν βγήκαν όλοι στην αντάρα, βγήκε οι κομμουνιστές με το Ιάμελας που προσιλήτησαν και κάποιους άλλους, αλλά βγήκε και ο Ζέρβας και οι άλλοι του ΕΔΕΣ που ήταν οι σκληροί, αν θέλετε, δεξιά, ανεξαρτήτως της ιστορικής διαδρομής του Ναπολέοντα Ζέρβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παπανδρέου Ανδρέας που ήταν? Ξέρετε πόσες εκατοντάδες παιδιά φοιτητές έφυγαν μερικοί για να έρθουν να πολεμήσουν? Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εκεί. Σου λέει άσε τώρα, βγάλουν άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά. Αλήθειες τα λέμε. Αλήθειες τα λέμε. Επαναλαμβάνω, 41. Την αντίσταση οι κομμουνιστές από τη μία πλευρά, γιατί και ο Λαφαζάνης τι είναι? Παιδί του Φλωράκη είναι, έτσι είναι. Μην κοδευόμαστε, είναι κάτι άλλο λιγότερο ή περισσότερο. Δικό του παιδί είναι. Ο αγαπημένος του Φλωράκη ήταν.
όπως και ο Δραγασάκης. Λοιπόν, και η άλλη πλευρά, οι ακραίοι, αυτούς πόσους λέγανε, κάποιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, και μη σας ενοχλεί και μη σας πονάει. Και στη μέση ένας κόσμος ολόκληρος που θέλει την ησυχία του, που θέλει την ηρεμία του, και αν δεν τους πειράξει, σε πειράζουν, τα ξέρουμε αυτά. Τα ζήσαμε και στην επταετία αυτά. Βέ και λίμον αν είχαν βγει όλοι στην αντίσταση 10 εκατομμύρια Έλληνες που θα καθόταν έστω και μία ημέρα ο Παπαδόπουλος. Έλεγε ο κόσμος που είναι ένας λοχίας, πανωσία, τους είδε σαρματάχης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε σε εκλογές και αυτό με ενοχλεί και θα το λέω μονότονα. Πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές, κυρίες και κύριοι, και ο ελληνικός λαός, αυτός ο ελληνικός λαός, αυτός ο γενναίος στο παρελθόν ελληνικός λαός, πάει να ψηφίσει 80 και πλέον τις 100 μνημόνιο. Δεν είναι κατάντια. Δεν είναι κατάντια. Δεν είναι κατάντια, πείτε μου. Γονάτισαν όλοι. Το βλέπω ως παρατηρητής τώρα. Ως παρατηρητής των πραγμάτων. Και λέω, κοιτάξτε κατάντια. Έρχεται οι σοσιαλιστές, οι πολλοί του Παπανδρέου, εγώ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ξέρω εγώ, από τον πατέρα κτλ. Και γίνεται αληφή. Καπ! Τον ακολουθεί ο Βενιζέλος. Αμέσως. Ο Σαμαράς. Ο πατριώτης. Αυτός που έκνε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για δίθεν πατριωτικούς λόγους. Αληφή. Και έρχεται ο Τσίπρας, ο αριστερός, ο ασυβίβαστος, ο αδέκαστος. Παπ! Και μπαίνει μέσα για αυτός. Και λέω λοιπόν, και το ξαναλέω και το ματαλέω. Μόνο ο Καραζαφέρης έφυγε από την κυβέρνηση με 4 υπουργούς. Άντε ρε γιάρε. Άντε ρε. Άντε ρε. Εγώ λοιπόν που είχα τη δύναμη και την τόλμη ένα μικρό κόμμα και λέω, άντε ρε που θα υπογράψω αυτά που μου λέτε, που ήταν πολύ λιγότερο επώδυνα από αυτά που υπογράφουν τώρα, ήμουν ο κολοτούμπας που δεν τα υπέγραψα. Για φανταστείτε. Επειδή αυτοί οι αλήτες, οι νταβατζίδες, δεν τους εξυπηρετούσε αυτό που έκανα. Και σου λέει, αυτές γυρίζεις να μας σπάσει ο κρίκος. Και τώρα λοιπόν αυτοί οι αλήτες, οι νταβατζίδες, σας βάζουν να ψηφίσετε λεβέντι. Για την πλάκα. Σας έχουν για πλάκα. Σας θεωρούν χρήσιμους ηλιθίους. Έτσι έγραφε χθες η Δημοκρατία για το κόμμα αυτό. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είστε. Η χρήσιμη λύθη που τους κάνει ό,τι θέλει το σύστημα. Και πληρώνεται και από πάνω. Να αγοράζει εφημερίδες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επιβάλλεται να σας κάνουν τον καμπόσο. Υπάρχει μία εξάρτηση, δυστυχώς. Το καταθέτω με πολύ πίκρα, με δάκρυα, να διαπιστώνω. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει τη συμπεριφορά της εκδεδομένης γυναικός με τους νταβατζίδες. Ίδια συμπεριφορά. Ο νταβατζής την πλακώνει, της τα παίρνει όλα και αυτή του κάνει όλα τα χατήρια. Πείτε μου λοιπόν, πού βλέπετε τη διαφορά. Οι νταβατζίδες, νταβατζίδες, κατά Κώστα Καραμαλή, εις τον οίκον Μπαϊρακτάρη. Αλλά για να υπάρχουν νταβατζίδες πρέπει να υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι εκπορνεύουν το σώμα τους ή την αξιοπρέπειά τους. Εσείς τι εκπορνεύετε από τα δύο? Την αξιοπρέπειά σας. Και θα καθίσετε όλοι αύριο να παρακολουθήσετε. Να παρακολουθήσετε. Μα όχι αυτοί. Όχι. Θα κάνουν ερωτήσεις που θα μας χαλάσουν την ιστορία. Όχι. Όχι. Δεν θα βάλουμε αντιμνημονιακό κανάλι. Μονάχα μας στείλει εδώ το Μιλωνάκι, να μας στείλει εδώ, ξέρω εγώ, το Χαλαζιά, να μας στείλει, ξέρω εγώ, το Σπύρο, τον Καρατζαφέρη, τη Φρατζέσκα, τη Σαφοριανάκη. Τι είναι αυτά που μου λες, μωρέ? Τι είναι αυτά μας? Όχι, εμείς μεταξύ μας εδώ. Και φωνάζουν το Ε που είναι
για μπουτάκια, για στιθάκια, για αυτάκια και όλα αυτά, και θα πάει να κάνει και πολιτική κουβέντα. Αυτή είναι η ιστορία, κύριε Σελίδη. Γιατί εδώ είμαστε εμείς, εδώ. Και εσείς παθητικά θα τα ακούσετε. Παθητικά θα βγάλετε στο συμπέρασμα αυτό και αυτό. Με ενοχλεί που καταντήσατε έτσι. Με ενοχλεί που καταντήσατε παθητικοί δέχτες. Και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποιοι ψυχωμένοι ανάμεσά σας. Και χαίρομαι που πολλοί από αυτούς έχουν μυθεί εις την ελευθερία από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν παραδίδονται, δεν ξεφτιλίζονται. Και φτάσαμε, κυρίες, εκεί, σε αυτό το επίπεδο. Βάρδα να μην τους μοιάσετε. Τίποτα άλλο σας λέω. Βάρδα μην κατατίσετε σαν μερικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σας λυπάμαι. Δεν σας λυπάμαι. Τους περισσότερους. Και ευτυχώς που υπάρχει εκείνη η εξαίρεση, γιατί αυτή η εξαίρεση θα είναι εκείνος ο πυλώνας που θα ακουμπήσουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Σκληρή η μάχη, πολύ ο υδρότας και το αίμα και τα δάκρυα, αλλά η μάχη θα δοθεί. Σας δουλεύουν όλοι. Σας δουλεύουν. Κορόιδα. Δεν πληρώνετε έμφυα. Μετά τις εκλογές, μετά τις εκλογές κορόιδα, θα πληρώσετε τον έμφυα. Ποιος σας τον επέβαλε? Ο Σαμαράς. Ποιος τον διατήρησε? Ο Τσίπρας. Ποιος σας δουλεύει τώρα το σύστημα, αργότερα όχι ακόμα τον έμφυα? Και κοιμόσαστε. Θα ψηφίσετε και μετά θα πάτε να πληρώσετε τον έμφυα με τα δόντια. Θα έχετε την επιταγή στο στόμα, έτσι θα πάτε στον έφορο. Μα γιατί με το στόμα, κύριε Χατζαφέρη? Γιατί θα είστε κοψοχέριδες, κορόιδα. Θα είστε κοψοχέριδες. Λοιπόν, η Κατερίνα η Παπά έκανε ένα γκάλωπ ενδιαφέρον. Για να δούμε τι απαντάει η κοινή γνώμη. Να δούμε που, τι λέει ο λαός. Ο κουρασμένος, ταπεινωμένος και εξαθλιωμένος λαός. Τα τελευταία χρόνια των αλλεπάλληλων εκλογών, οι Έλληνες ψηφοφόροι προσπαθούν να βρουν κάποιον ικανό να οδηγήσει τη χώρα όχι με βάση τα μνημόνια και τις εντολές των δανειστών, αλλά κάποιον που να μπορεί να δώσει ελπίδα στα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι επιλογές του εκλογικού σώματος είναι ελάχιστες και αποτυπώνονται με τον πιο καστικό τρόπο. Δεν ενδιαφέρει για κανένα. Είναι ένα διαλυμένο κατάστημα, second hand. Θα ψηφίσετε? Όχι. Αποχή δηλαδή? Ναι, αποχή. Αποχή. 100, 1200. Σκατά. Τα πράγματα τα έχουν χειροτερέψει από ό,τι ήταν. Τώρα από εκεί πέρα θα το αλεθώ στο χέρι του. Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Μας φέρανε στο χείλο του γκρεμού. Τελείωσε. Κανένας δεν αξίζει. Κανένας δεν αξίζει. Θα ψηφίσετε? Όχι καθόλου. Δεν θα ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσω. Παρόν που μου λένε ότι είναι το μεγάλο κόμμα, δεν θα ψηφίσω. Αγανακτισμένοι είμαστε. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί έχουμε έναν καραγκιόζη αριστερό, τον Τσίπρα, ο οποίος πρώτη φορά βλέπω αριστερό να πει τόσα χοντρά και σύντομα ψέματα. Πάει το δημοψήφισμα και του δίνει το 62% ελληνικό λαό. Τι άλλο ήθελε ο Καραγκιόζης? Τι άλλο ήθελε από αυτό? Δηλαδή πρόδωσε τον ελληνικό λαό και τους συντρόφους. Τώρα εγώ διαφωνώ βέβαια με κάποιους χαρακτηρισμούς. Ο Καραγκιόζης ήταν ένας ήρωας λαϊκός που εν πάση περιπτώσει ενθουσίαζε τα παιδιά. Ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι ενθουσίαζε τα παιδιά, μάλλον τα παιδιά είναι έντονα έτσι, περίσκεπτα απέναντί του. Περίσκεπτα. Τέλος πάντων, βλέπω ότι ο κόσμος ξεθαρεύει και λέει την άποψή του. Η άλλη βγήκε ευγενικά και είπε, ξέρω εγώ, σκατά. Έδωσε το πλήρες στίγμα. Ένας κόσμος που λέει, δεν πάει άλλο. Ακριβώς αυτή τη διαπίστωση κάναμε κι εμείς. Κάποιοι ζουν στα σύννεφα ή κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να δουλέψουν τον κόσμο. Θα δείτε την εποχή να φτάνει 50%. Θα δείτε την εποχή να πηγαίνει προς τα πάνω.
θα δει την αποχή να τρέχει. Θα δει την αποχή. Και μετά, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα δείτε, όταν θα χορέψουν blues οι δυο τους. Θα δείτε το blues και θα μου πείτε, μπλουζάκι, blues, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Εγώ έτσι για να δώσω ένα τίτλο όταν τους δω να χορεύουν οι δυο τους, θα έλεγα ότι να παίξουν το Crazy Love. Μια τρελή αγάπη θα είναι ανάμεσά τους. Λοιπόν, το Art Keno 54-60 μαζεύει μηνύματα, έτσι η άλκηστη. Βεβαίως, πρόεδρε. Έτοιμη για να τα συζητήσω μέσω μετά. Να πάμε τώρα στον Παναγιώτη τον Ιζάπη να μας δώσει ένα στίγμα. Εγώ μένω στην τελευταία τάκα του κυρίου στο τέλος. Ήταν μεγάλη αγανάκτηση. Για τον Σκαθάρη. Το είδατε, και εσύ. Για τον Καραγκιόζη Σκαθάρη. Μεγάλη αγανάκτηση. Γιατί σου λέει, έφτασες μέχρι εκεί, πήρες το όχι που ήθελες από τον ελληνικό λαό, τι άλλο ήθελες. Και αυτό προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, αυτό ο Μπουκαράς έχει ψηφίσει όχι και του βγήκε ναι. Και έβγαλε όλο του τον πόνο από μέσα. Βάλτε και αυτούς που ψήφισαν ναι, αλλά βγήκε όχι, βγήκε ναι, αλλά δεν κατάλαβαν τι βγήκε. Γιατί πάλι σε εκλογές πήγαμε. Οπότε το σύνολο του κόσμου είναι δυσαρεστημένοι πλέον. Εγώ δεν σας κρύβω, πρόεδρε, από νωρίς το πρωί και στο ραδιόφωνο, αυτό βγάζω μπροστά. Να δούμε τι πλάκα θα έχει το πάνω από 50% αποχή. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το σύστημα. Καλά, δεν ξέρω αν θα είναι 50, αλλά. Δεν ξέρω. Οδεύει, οδεύει. Αλλά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει όχι, αυτό το σύστημα. Να δούμε πόσοι βάζουν πρώτα την αξιοπρέπειά τους και μετά την σκοπιμότητα του Νταβατζίνα. Δεν είναι περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ισχυρό πλήγμα, ένα τράνταγμα αυτό, πρόεδρε, για να δούμε αν ισχύει όντως η κοινοβουλευτική δημοκρατία, να δούμε μια μεγάλη αποχή. Δεν ξέρω αν είναι μια σωστή πρόταση. Στην κοινοβουλευτική αλλά δημοκρατία έχουμε 100%. Άλλο θέμα είναι ανορθόγραφη. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί βλέπουμε πολύ σωστά. Μιλάτε για τη Χρυσή Αυγή. Οι περισσότεροι αναλυτές, είτε είναι εμπορικοί είτε είναι συστημικοί, αναφέρουν τη Χρυσή Αυγή σε πρώτο πλάνο. Τι θα γίνει αν. Λεπέν ανεβάζει τα ποσοστά της. Και εδώ το ίδιο πράγμα θα έχουμε. Τη βγάζουν στην άκρη για να βγει μπροστά. Εάν η Χρυσή Αυγή γινόταν Λεπέν, δηλαδή το πιο συγκαταβατικό, το πιο έτσι, ή αυτό που έκανε πριν από 15 χρόνια ο Φίνι, που είναι και αντιπρόεδρος με τον Περλουσκόνη, θα ήταν άλλη εξέλιξη. Βέβαια. Και άλλη κλίμακα, έτσι, ο δημοκρατικός. Αυτή η αιμονή της Χρυσής Αυγής σε ατραπούς που δεν έχουν πέρασει σήμερα, την κρατάει εκεί χαμηλά. Ενδεχομένως να μην δουλεύτηκε σωστά. Ή να βγει δεν ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να απολάβουν, να απομακρύνουν, να απομακρύνουν τους ακραίους και να πάνε σε πιο εύγεστες και έπεπτες προτάσεις. Η Λεπέν είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα. Ακούγεται ότι μπορεί να ακολουθηθεί, όχι μόνο από τη Χρυσή Αυγή, να το σημειώσω. Τι είπε από τον Φαζάνη. Κυνηγούν και άλλοι αυτά τα πρότυπα. Τι. Κυνηγούν και άλλοι αυτά τα πρότυπα. Ποιοι. Υπάρχουν και κουμπαριές εκεί, όσον αφορά την κυρία Λεπέν. Θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτά που έλεγε χθες η Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δεν διάβασα τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ το κατέχω από μόνος μου. Τυχάνει να μην διάβασα τη Δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν κουμπαριές. Δεν δείξαμε εδώ το ρεπορτάζ ότι. Ακριβώς. Ο Σαμαράς, ο Βορύδης. Δεν μίλησε για κουμπαριές. Αυτό λες. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που. Ναι, αλλά μισό το. Είναι κουμπάρος με το κόμμα της Λεπέν, αλλά είναι και κουμπάρος δικός μου. Ναι, είναι θέμα. Τώρα δεν ξέρω. Πρόεδρε, τι θα γίνει με την κουμπαριά. Αλλά μάλλον τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και παίζουμε τις κουμπάρες με αφορμή έτσι ένα ευρύτερο σχέδιο. Πήγαμε στο νεοφιλελευθερισμό και τώρα θα ξαναγυρίσουμε το καράβι. Δεν τα βλέπετε, πρόεδρε. Δεν είναι πολύ τσεκουράτα αυτά. Όπου θέλει γυρίζει το πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω, ότι επικοινωνιακά άλλα λέγαμε πριν λίγους μήνες, άλλα λέμε τώρα και άλλα μπορεί να προκύψουν. Ωραία, δεν ξέρω τι. Για πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Παρακάτω η ΔΕΘ είναι τώρα το. Αν εσάς θα θυμίζει τίποτα. Τι ΔΕΘ. Με αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν, εγώ τη βλέπω δεν. Δεν βλέπω ΔΕΘ. Δεν. Ό,τι ακούσε από εκεί δεν γίνεται. Το μοναδικό που ακούσαμε τελευταία από την ΔΕΘ και έγινε ήταν το Χαράτσι του Βενιζέλο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Είπε για Χαράτσι και το είδαμε. Εγώ θυμάμαι κάτι που σκηνή, να βγει. Μια άλλη σκηνή με τον Πανόπουλο μαζί που φαίνεται ήταν του 88 η ΔΕΘ. Ο Ανδρέας είναι άρρωστος στο Χέρφιν και έχει δύο αντιπρόεδρους, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Κουτσόγιωργα.
να μην φανεί ποιος έχει το προβάδισμα, είχαν κάνει προπόνηση και μπαίνουν στην είσοδο, δες και είναι στρατός ρωσικός, με το βήμα. Για να μην φανεί ποιος έχει το προβάδισμα. Έχουμε ζήσει και τέτοια πράγματα πάνω στην... Και τώρα, δεν θα πάρουμε. Ναι, νομίζω δεν αυτό είναι το μήνυμα και νομίζω ότι αυτό που λέτε το βλέπουμε συντεταγμένα και σε δηλώσεις. Δηλαδή, όλη η μάχη των πολιτικών αρχηγών στα δευτερόλεπτα, δηλαδή μπορεί να μιλούν και οι δύο σε διαφορετικά σημεία, αλλά η διαδοχή των όσων λέγονται είναι λες και το έχει γράψει ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά είχαμε και ένα ωραίο μάτσα χθες. Μεταξύ Σκουρλέτη και Κεφαλογιάννη. Το είχαμε, ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχουμε και το απόσπασμα, αν θέλετε να το δείτε. Άσχημες κουβέντες. Δεν θυμίζουν τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτά. Είπε ο Μανώλης, εγώ με του λέω το σκούλο που οικονόμησε. Ναι, κάτι έγινε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ο καθένας εκπροσωπεί το λόγο του σε σχέση με αυτό που είναι εκείνη την ώρα. Για να το έχει ξεχωρίσει εδώ και να το έχει βάλει στην εκπομπή, κάποιο λόγο έχει. Εδώ που τα λέμε έχει μεγάλο φταίξιμο και ο Χαρίτος. Δεν μπορείς να το λέξεις. Χαιρέτησε όμως. Έτσι. Αλλά, πώς το λένε, το πιο ωραίο δεν ήταν τα λεκτικά. Το πιο ωραίο ήταν το παντομήμα. Ναι, νομίζω ήταν χαρακτηριστική. Και ας δούμε μαζί σε Υπουργείο για Φαλογιάννη και Σκουρλέτη. Νομίζω ότι πρέπει να φλάξουμε το πλάνο. Ναι. Εγώ λέει, έχω τελειώσει τη Λόντου. Εσύ τι έχεις κάνει, πώς το είπε. Τι σκατά έχεις κάνει. Σκατά. Ναι. Πολύ η λέξη σήμερα, την ακούσαμε πάρα πολύ. Την ακούσαμε στο πεζοδρόμιο, την ακούσαμε στο πεζοδρόμιο της ΕΡ. Έτσι, να είστε υπερήφανοι που πάτε στις κάλπες. Υπερήφανοι να είστε. Να λέτε τι επιλογές θα κάνουμε. Μετά από αυτό ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ ή ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε, κυρίες και κύριοι. Ψηφίστε. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Ο οποίος έμεινε εκτός. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ τον Μητρόπουλο τον συμπαθώ. Βέβαια, αυτό που του λείπει είναι λίγο περισσότερο ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανείς τέλειος. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπόρεσε να δώσει όμιλος κάποιων καταστάσεων από αυτά που μπορούσε να δώσει. Αλέξη Μητρόπουλος. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης προσπαθεί να μπαλώσει. Να ακούσουμε και τον Λαφαζάνη στην Σία Κοσιόνη του Sky. Ο Λαφαζάνης, ο οποίος άρχισε να ομολογεί. Ξέρετε, μετά από κάθε έγκλημα, ο άλλος απολογείται για να σώσει λίγο τον εαυτό του. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Λαφαζάνης. Αυταπάτες, λέει, αυταπάτες, και περιέχεται και η λέξη απάτη. Το τόνισε και τρεις φορές ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Βέβαια, να πούμε, Παναγιώτη μου, ότι όταν κλείσαν οι τράπεζες, εσύ ήσουν μέσα, ήσουν εκεί. Και αυτό αυταπάτη ήτανε. Όταν δεν έχουμε πρόσβαση στα λεφτά μας, αυταπάτη είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, απεδείχθη εν τέλει, εν της πράγμαση, εν την κυβερνήση, ότι είναι αυτό το οποίο έλεγα πέρυσι τέτοια ακριβώς εποχή στο Χατζηνικολάου. Μα μου λέει ο Χατζηνικολάου, μα έμπολα είναι. Ναι, έμπολα. Πολιτικός έμπολα. Και την άλλη μέρα την διευκρινίζει ο Παπαδάκης και μου λέει, μα πολιτικός έμπολα. Ναι, γιατί ακριβώς μέσα έχει ένα Λαφαζάνη και ένα Λαπαβίτσα και το πράγμα θα εξελιχθεί σε έμπολα. Να κάνω λάθος που επιβεβαιώθηκα, δεν έκανα λάθος. Δεν απειδείχθη έμπολα. Δεν μας κόστησε 90 δις. 70 σας κάνει έκπτωση τα 20. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν και μετά φωνάζουμε στον Καραμαλή γιατί ανέβασε τον λογαριασμό 180 δισεκατομμύρια για τα 5,5 χρόνια. Εδώ ανεβήκαν τα 90 για 6 μήνες. Και κανείς δεν μιλάει. Και δεν μιλάει γιατί ακριβώς προσκύνησε και έγινε μέρος του συστήματος. Πού είναι ο Sky με τα οικονομικά να βγάζει τα στοιχεία. Πού είναι. Μούγκα σε στρούγκα, γιατί τώρα είναι το καλό μας παιδί. Γι' αυτό σας λέω, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι για αυταπάτη, είναι σκέτη απάτη. Σκέτη απάτη. Έμπολα για εκείνους που το έχουν ακούσει και για να θυμηθούν οι παλιοί τηλεθεατές. Αυτό έλεγα πριν ένα χρόνια, και αυτό απεδείχθη, επαναλαμβάνω, από τα πράγματα. Κλείσαν οι τράπεζες και σήμερα δεν έχετε πρόσβαση στα λεφτά σας. Ό,τι έλεγα βγήκε. Και μάλιστα το δικαιολόγησα. Για ποιο λόγο.
Το δικαιολόγησα. Όταν έχεις μέσα λαπαβίτσα και λαφαζάνε, θα σε πάνε στα άκρα. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται. Έχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ακραία μέσα. Και είπα έμπολα. Να λοιπόν τι έλεγα. Η υπόθεση είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι κουβαλάει. Καλά, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο έμπολα. Πώς το λέτε. Κάπως έτσι. Εγώ, ελάτε εγώ, τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τον βλέπω σαν πολιτικό έμπολα και δεν αρνούμε να το πω. Αλλά αντιμετωπίζεται νομίζω με έναν τρόπο τουλάχιστον ως τεχνικό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δρυμύτερη έκφραση. Το ερώτημα είναι ένα. Είπαν στρατιά και αλλαγή πολιτικής, γιατί δεν φτάνει είπαν στρατιά και αλλαγή πολιτικής, ή θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι συνεπάγεται. Από εκεί πέρα όποιος θέλει το αντιλαμβάνεται, όποιος θέλει δουλεύει προς την κατεύθυνση και όποιος θέλει το αφήνει το πράγμα να οδεύει όπως οδεύει. Το σχόλιο όσο έχει να κάνει με το ερώτημα τοποθέτηση κατά κάποιο τρόπο του Νίκου Χατζηνικολάου, εάν είναι έμπολα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα βέβαια με την έννοια πολιτικός έμπολα, βασιζόμενο σε αυτά τα οποία ακούω από την αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που είπε ο κ. Λαπαβίτσης, αλλά αυτά που λέει ο κ. Λαφαζάνης, δείχνει ότι εκεί πέρα υπάρχουν πολλές πολιτικές, οι οποίες μάλλον θα λειτουργήσουν από σπυροδικά και όχι σπυροδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν κατά από αυτή την έννοια ίσως χρειάζεται ένα μπόλιασμα. Για ακούστε μία-μία τις λέξεις. Θα λειτουργήσει από σπυροδικά και όχι σπυροδικά. Οι ακραίες θέσεις της πλατφόρμας λένε τελείως διαφορετικά πράγματα, δεν μπορεί κτλ. Και αυτά που είπα στον Χατζηνικολάου, ότι μια παστρατιά και αλλαγή πολιτικής, γιατί αν αφήσουμε έτσι τα πράγματα θα παραδοθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έλεγα έγινε. Ο Σαμαράς φοβήθηκε να κάνει την παστρατιά, άρχισε να κάνει τα ύπουλα και τα υπόγεια κόλπα του και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο έμπολα. Και είπα, εγώ σας το λέω και ευθύνη δεν φέρω. Έγινε ό,τι σας είπα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος διαφωνήσει και να μου πει στο ΑΤ και ενώ 54-60, κύριε Καλτσεφέρη, κάνατε λάθος. Λέγατε άλλα αντάλλων. Ό,τι σας έλεγα πριν σε εποχή βγήκε. Τώρα λοιπόν σας λέω ότι η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη από αυτά που ζήσαμε. Θα είναι χειρότερη. Ποια πολιτική θα εφαρμοστεί. Θα γίνει ο μεγάλος συνασπισμός για να εφαρμοστεί η πολιτική του Σόιμπλε. Πολύ απλά. Μέχρι τότε ο Σόιμπλε είχε και μια αντιπολίτευση που λεγόταν, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Λαφαζάνης κτλ. Ενώ τώρα δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Ο Μέγας Κέσσερ. Και τώρα εσείς πάνε να ψηφίσετε, εντός παρενθέσεως, κορόιδα, ποιοι θα υπηρετήσουν πιο πιστά το Σόιμπλε. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ δεν μπορώ να το καταγγείλω. Και γι' αυτό βγήκα έξω από το παιχνίδι. Για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Αυτό είναι. Δείτε λοιπόν όποιος αντιστάθηκε τι έπαθε. Ο λίγον αντίσταση από τον Μητρόπουλο, πάρε να έχεις. Ο λίγον αντίσταση από την Κωνσταντοπούλου, η Γραφικιά, η Έτσι, που είχε νονό το Γκάντα και τα λοιπά. Τέτοιες ξεφτύλες να. Τέτοιες ξεφτύλες, ένα σύστημα ολόκληρο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Λαφαζάνη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματά μας. Άρθηκε ενώ 54-60. Η κυρία Άλκη στη Ζαλοκώστα θα τα μεταφέρει. Μάλιστα. Να ξεκινήσω, Πρόεδρε, με ένα μήνυμα που μας έρχεται από το μακρινάρι Λάρισας, από τον κύριο Μιχάλη Σιλιγκούνα. Πρόεδρε, πες τα όλα τώρα χωρίς φραγμούς. Δεν αντέχουμε άλλο. Ναι, Μιχάλη, θα επιβεβαιώσω το όνομά σου. Μιχάλη, θα τα λέω όλα. Δεν θα τα αφήσω να συνεχίσει αυτό το χάλι. Και το χάλι τραβάει πολύ. Και θα τραβήξουμε το χάλι εμείς από όλους αυτούς, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Δυνάμεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται από τη δικιά σας εμπιστοσύνη. Να το ξέρετε. Όσο πιο πολύ εμπιστεύεστε αυτό το μικρόφωνο, τόσο πιο ισχυρό θα είναι και θα προχωράει. Να έχουν το φόβο μας και να μας καλούν. Εάν υπάρχει δημοκρατία θα φανεί αύριο, αν θα υπάρχει και το άρτη μέσα ή θα είναι μόνο το έψιλον. Και να ξέρουν κάποιοι ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί από εμάς δικονομικά σε διαφορές που έχουμε. Δεν μπορεί να μας λένε πληρώστε τόσα και αν μην για εσείς καθίστε στην πάντα. Αυτό να ξέρουν.
Να το ξέρουν οι νταβατζίδες. Να το ξέρουν οι νταβατζίδες. Πρόεδρε, καλησπέρα. Είμαι μαζί σου σε όλες τις εκλογές από το 2000. Τώρα τι να ψηφίσω, πρόεδρε? Μήπως να πάω καλύτερα για Ούζο αυτή την Κυριακή? Εννοεί την Κυριακή των εκλογών. Τώρα βέβαια, αν μπορείς να το συνδυάσεις με ένα πάρτι, πάρε και το μπουκάλι και πήγαινε. Είναι σίγουρο θα περάσεις καλύτερα. Όσον αφορά την αποχή που συζητούσαμε, μας γράφει μία κυρία, πρόεδρε. Είμαι πολίτερια door to door στην επαρχία. Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει. Πρέπει να λέω ότι δεν έχω σχέση με κόμματα στη δουλειά που κάνω για να μην με δείρουν, μας γράφει η κυρία. Καλό σημάδι μας μεταφέρεις και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο πάμε προς την Κυριακή θα γενικεύεται ως αντίδραση από έναν λαό που δεν θέλει να υποταχθεί. Είμαι από τα Χανιά και στο καφενείο ακούστηκε ότι κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν λάβει γραμμή να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για να μην δώσουν δύναμη στον Ευάγγελο Μημαράκη. Σιγά το νέο. Σιγά το νέο. Εγώ ρωτώ ποιος από τους Δελφίνους θα ήθελε ενισχυμένο το Μημαράκη. Ποιος θα τον ήθελε πρώτο και πρωθυπουργό. Ποιος. Για να χάσουν ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να αρχίσει η διαδροχολογία. Πείτε μου, ποιος άλλος από αυτούς που θέλει να έχει βαρύγνουσα και επικυρίαρχη σχέση στη Νέα Δημοκρατία θα ήθελε ισχυρό το Μημαράκη. Πείτε μου ποιος. Πείτε μου ποιος. Επομένως, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που όντας Νέα Δημοκράτες προτιμούν να δουν την Ελλάδα να συνεχίζει με το ΣΥΡΙΖΑ παρά να δουν το Μημαράκη πρωθυπουργό. Εγώ με τον κύριο Μημαράκη, να το ευκρινίσω, δεν έχω μιλήσει ούτε ένα λεπτό. Δεν τον έχω συναντήσει, δεν με έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο, δεν τον έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Όμως, διαπιστώνω με πάρα πολύ θλίψη ότι τον έχουν βάλει μέσα στις μιλόπετρες. Δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί. Εάν κάνει το παγόνι, εάν κάνει το κλάβδιο για να μπορέσει να πάρει την εξουσία και μετά, αλλά αυτό από τα Χανιά όλο και πολλαπλασιάζεται σαν ήχος στο αυτί μου. Με προβληματίζει το ενδιαφέρον όλων για τους λαθρομετανάστες. Δεν είδα τόσο ενδιαφέρον για τις αυτοκτονίες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι αυτοκτονίες συνεχίζονται και ο Βουδής πράγματι έχει διάθεση ή τρόπο να τις σταματήσει. Για τους μετανάστες τι κάνουν? Ποιο είναι το πρόγραμμα της Νουδού, ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι? Ας πάει όποιος θέλει από αυτούς στην προβλήτα. Έχει να φάει η αυγά σαν και αυτά που έφαγε ο Καμένος που δεν έχει φάει σε όλη τη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλημμύρισαν, μωρέ. Πλημμύρισαν. Πλημμύρισαν. Έκανε ο Κατσεφές δημοψηφίσματα για τις λαθρομετανάστες και τη φαγιά. Φώναζα, έλεγα. Το τι κρεματόριο άκουγα. Θυμάμαι τότε το 2002 που ήμουν υποψήφιος παρνομάρχης και πήρα το 14% κοντά στο Τζανετάκο, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Τι επιλογή είχε κάνει αυτό το κόμμα. Να με λένε κρεματόριο. Κρεματόριο, επίσημα χείλη. Επειδή έλεγα αυτά για τους λαθρομετανάστες. Τώρα υπάρχει κράτος? Υπάρχει? Έχετε δει καραβιές? Πρώτα ερχόντουσαν λαθρέα μόνοι τους. Τώρα στέλνουμε και καράβια και τους παίρνουμε. Τώρα εσύ κοροϊδο πληρώνεις το τρένο. Ο λαθρομετανάστης θα ξέρει τσάμπα. Και ας έχει iPhone που κάνει 700 ευρώ και 600 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μας το πείσει και το ρεπορτάζ το οποίο έχουν φτιάξει τα παιδιά με την κάμερα του σταθμού, ο Δημήτρης Πιτοπουλάκης έχει ένα καλό θέμα. Το πλοίο φτάνει στο λιμάνι και μέσα σε λίγα λεπτά οι σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου πλημμυρίζουν από εκατοντάδες λαθρομετανάστες. Χωρίς εισιτήριο, αλλά με τα κινητά στο χέρι αναζητούν την πλατεία Ομονίας και την πλατεία Βικτόριας. Φαίνεται ότι πολύ γρήγορα προσαρμόζονται και γνωρίζουν ακριβώς τον επόμενο σταθμό.
Η πλειονότητα των λαθρομεταναστών είναι ντυμένη με πολύ καλά ρούχα και φέρουν μαζί τους μέσα σε πλαστικές σακούλες χρήματα και κινητά τηλέφωνα, ακόμη και τάμπλετ τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία όπως φαίνεται τα χρησιμοποιούν αμέσως. Η θέα λαθρομεταναστών με smartphones προκαλεί σχόλια και γκριμάτσες από τους ελάχιστους Έλληνες που τυχαίνουν να κυκλοφορούν ακόμη στην Αθήνα. Η αθρώα εισρωή λαθρομεταναστών τις τελευταίες ημέρες στα ελληνικά νησιά μόνο τυχαία δεν είναι. Υπάρχει πλούτος και τεχνολογία και όνειρο. Λοιπόν, τα είδατε το ρεπορτάζ και μπράβο στον Δημήτρη Πιτοπουλάκη, ο οποίος ήταν μαθητής στη σχολή μέχρι πριν από 2 μήνες και τώρα κάνει διεισδυτικά ρεπορτάζ, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, αυτή η νέα φουρνιά των δημοσιογράφων, που είναι σίγουρο ότι και αυτοί θα καταγράψουν ιστορία σε αυτό το επάγγελμα. Μια και μιλάμε για τη σχολή, θα ξαναγυρίσω πάλι στο θέμα, να πω ότι συνεχίζονται οι εγγραφές. Το τηλέφωνο είναι 210-33-15-733, 210-33-15-733, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πραξιτέλος 58, Τζιφκές, Καλυθέα. Ερχόσαστε με το τραμ, κατεβαίνετε στην Παραλιακή Λεωφόρο στις Τζιφκές, στη Θησαίως δηλαδή. Ερχόσαστε με το τρόλεϊ που έχει τέρμα ακριβώς έξω από τη σχολή και με πολλά λεωφορεία. Και πάνω απ' όλα ότι το μάθημα γίνεται μέσα στις εγκαταστάσεις του ομίλου ΑΡΤ. Είστε δίπλα στην κονσόλα και μαθαίνετε τα γράμματα και την πρακτική αμέσως και διδάσκουν έμπειροι καθηγητές οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά το επάγγελμα. Ελάτε λοιπόν να γίνετε παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, όπως η Άλκιστη που ένα χρόνο ήταν σπουδάστρια και σήμερα είναι δίπλα εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, ή τεχνική, δηλαδή μπορεί να γίνεις οικολήπτης, οικονολήπτης, μπορεί να γίνεις μοντέρ, μπορεί να είσαι στη ροή, έλα μάθεις ένα επάγγελμα το οποίο έχει προοπτική. Έχει προοπτική, τα social media όλο αυξάνουν. Υπάρχει μία προοπτική. Αυτή την προοπτική στην προσφέρουμε εμείς τώρα, με τα οικονομικότερα δίδακτρα από κάθε άλλη σχολή. Και βεβαίως και τη δυνατότητα να σπουδάσετε εξ αποστάσεως online. Εξ αποστάσεως. Από τη Θεσσαλονίκη, από τις Σέρες, από τη Λάρισα. Μπορείτε να σπουδάσετε εξ αποστάσεως. Επικοινωνήστε τώρα στο 210-33-15-733. Δεν έχουμε απεριόριστο αριθμό θέσεων. Περιμένουμε όμως μια πολύ καλή φουρνιά νέων παιδιών για να στελεχώσουν την τηλεόραση ως δημοσιογράφοι αλλά και ως τεχνικοί. Πάμε τώρα. Είδατε λοιπόν στο ρεπορτάζ που έκανε ο Δημήτρης ο Πιτοπουλάκης τελευταίες τεχνολογίες και το είπε το παιδί. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, αυτό έχουν οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες. Και αυτό έχω εγώ. Για κοιτάξτε το εδώ. Αυτό έχω εδώ. ZEV. Ένα απλό τηλέφωνο, πώς το έχει, 40 ευρώ, πόσο το δίνει ο άλλος. Εγώ έχω ένα απλό τηλέφωνο. Και αυτοί τι έχουν, δείξε μας αυτούς. Έτσι, αυτό έχω. Αυτό έχω. Ένα απλό ZEV. Έτσι. Και ας είναι καλά ο Ζερβουδάκης που μου το έδωσε γιατί και βανάκωσε και κάνω δουλειά μου μια χαρά. Οι άλλοι έχουν πάρει τα ακριβά, τα ξέρω εγώ, Samsung ξέρω εγώ τι είναι αυτά όλα, iPhone ξέρω. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Ορδές έρχονται. Ορδές. Χάος στη Μυτιλίνη, η Φρόσο Σιδηροκαστρίτη, συσπουδάστηκε μαζί με την Άλκη Ζαλοκώστα στη σχολή, έχει το ρεπορτάζ. Καζάνι που βράζει, Λέσβος. Οι λαθρομετανάστες έχουν μετατρέψει την πόλη της Μυτιλίνης σε εμπόλεμη ζώνη. Η λέξη χάος είναι πολύ λίγη για να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση που επικρατεί. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου και πλέον απειλούνται ανθρώπινες ζωές, καθώς σήμερα λαθρομετανάστες μαχαίρωσε ευτυχώς ελαφρά γυναίκα προκειμένου να της αρπάξει το κινητό. Επικράτησε πανικός και ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που από το πρωί δίνουν κυριολεκτικά μάχες σώμα με σώμα στο νησί. Το πρωί ξεκίνησαν τον καταβλισμό που φιλοξενούνται για να κατέβουν στο λιμάνι ώστε να ζητήσουν να καταγραφούν για να μπορέσουν να φύγουν από το νησί. Στο πέρασμά τους δεν παρέλθαν να συγκρουστούν με αστυνομικές δυνάμεις και να προκαλέσουν για άλλη μια φορά πανδαιμόνιο.
Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας δήλωσε πως μέσα στα κύματα προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη βρίσκονται και τζιχαντιστές. Ο κύριος Μουζάλας υποστήριξε πως ένας μικρός αριθμός είναι πιθανό να έχει περάσει στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θα ήταν ανόητο να πει κανείς όχι. Νομίζω ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών επιβεβαιώνουν ότι ένας μικρός αριθμός είναι πιθανό να έχει περάσει στην Ευρώπη». Εντύπωση προκαλεί ότι απτόητοι βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες από τις διακοπές διαρκείας στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε την Ελλάδα. Προκόπης Παυλόπουλος, ως Υπουργός Εσωτερικών. Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας κάνετε τη ζωή δύσκολη. Σας ευχαριστούμε που μας πήρατε την ελευθερία των κινήσεών μας. Σας ευχαριστούμε που μπουκάρατε στο σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε που βγάζετε μαχαίρια. Σας ευχαριστούμε. Τι θα κάναμε χωρίς εσάς? Κράτος σοβαρό. Τους ειδοποιεί ο Καρατζαφέρης 15 χρόνια. Προσέξτε, αυτό θα συμβεί. Προσέξτε. Και ήμουνα ο ακραίος, ο φασίστας εγώ, που τους ειδοποιούσα. Προσέξτε τι θα γίνει. Τώρα όλοι πιλάτη. Πόντι. Τι. Αν αποφασίσουν αυτοί και κάνουν επανάσταση στη Μυτιλίνη, τι θα κάνετε, για πείτε μου. Εγώ σας λέω, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει. Αλλά σου λέω, αν το αποφασίσουν, θα πάνε εκεί, δηλαδή, οι 50 χωροφύλακες. Άστε, ρε, εντρέπεστε, ρε. Παρατήσατε την Ελλάδα, στην τύχη της, στην ατυχία της μάλλον. Για λέγε, Άλκηστη. Έχουν περάσει λίγες ημέρες από την ανακοίνωσή σας ότι δεν θα συμμετάσχετε στις εκλογές. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, σας προσέγγισαν άλλα κόμματα? Ευθέως. Δεν μας προσέγγισαν γιατί δεν είμαστε διαθέσιμοι. Πολύ απλό. Έχετε δει κάτι οι πολυκατοικίες που λέει διατίθεται? Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το πράγμα. Ουδέν κόμμα. Ουδής πολιτικός. Ουδής αρχηγός κόμματος. Ουδής. Γιατί ξέρανε ακριβώς ότι εγώ δεν είμαι και τόσο έτσι επιρρεπής σε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι πρόθυμος. Δεν είμαι πρόθυμος. Εάν κάτι δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα, δεν το υπηρετώ. Το ίδιο έκανα και το Μάιο τότε του 12 που μου έλεγε ο Σαμαράς και πάρε και αυτό και πάρε αυτό, πάρε και αυτό. Να δώσουμε και ένα καλάθι αυγά, να δώσουμε και φουντούκια, να σου δώσουμε και τι θέλεις. Όχι, αδερφέ, θα αλλάξει το πλαίσιο. Όχι, για χαρά. Άγωνη γραμμή. Αλλά με γόνιμη τη συνείδηση. Τα προηγούμενα χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι πολιτικοί αρχηγοί πήγαιναν για να ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Φέτος πηγαίνουν για βόλτα και τηλεοπτική προβολή λόγω εκλογών. Θυμάστε, Πρόεδρε, πώς ξεκίνησε και για ποιο λόγο η ΔΕΘ? Δεν μπορώ να διαφωνήσω τίποτα από ό,τι μας είπες. Προγράμματα δεν ακούγεται, προγράμματα δεν υπάρχουν. Τι να πει τώρα ο Θοδωράκης, ή τι να πει η κυρία Φόφη, ή τι να πει, ξέρω εγώ, ο Λεβέντης, ή τι να πει. Τι να πούνε, εφόσον θα εφαρμόσουν ό,τι πει ο Σόιμπλε. Ό,τι τους πει ο Σόιμπλε. Τι να πούνε, ότι ξέρετε θα κάνω αυτό το πρόγραμμα, εφόσον δεν παξεφύγουν εκεί, συντράγια. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Επομένως, τι πρόγραμμα να αναπτύξουν. Τουλάχιστον, μη τι άλλο, δεν αυτοξευθυλίζονται. Σου λέει, εδώ είμαστε. Εμείς θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Μα και έχουν βρει τη λέξη φράση, δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να φύγει από την Ευρώπη. Ωραία, όταν το 10 εγώ έλεγα, παιδιά, υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει λύση. Ο Καρατζαφέρης, ο λαγός του Πασόκ, λέγατε. Τότε ήταν λιώς τα πράγματα. Να χάθητε, ρε. Νομίζω ότι πρέπει να βγει νόμος για την απαγόρευση τηλεοπτικών σποτ. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη κοροϊδία και απάτη. Των πολιτικών τηλεοπτικών σποτ. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, όλα επιτρέπονται. Σε μια εκλογική μάχη και στον έρωτα, όλα επιτρέπονται. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι υπάρχουν και διάφορες υπερβολές στην πολιτική. Είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα. Έχετε πίστη ακόμη και μετά από τόσα παιχνίδια που σας έχουν στήσει. Τι ακριβώς λέει? Μας γράφει ένας τηλεθεατής. Μάλιστα. Έχετε πίστη ακόμη και μετά από τόσα παιχνίδια που σας έχουν στήσει. Πίστη. 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 Πιστεύω στην πατρίδα, πιστεύω στην Ορθοδοξία, πιστεύω ότι το καλό θα νικήσει το κακό. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Ό,τι δεν σκοτώνει, χαλιβδώνει. Και το άλλο, πώς το είπε στο λατινικό,
Λάκη, ντούμου, Σπύρο, ασπέρα. Το ΠΑΣΟΚ διασπάστηκε, το ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε. Λέτε να ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία? Καλά, αυτή είναι διαχρονικώς διασπασμένη. Να θυμίσω ότι έφυγε η Διανά, όπου έφυγε ο Στεφανόπουλος και εγώ και μια σειρά ανθρώπων, όπως και ο Καμένος, ο Άρης Σπιλιοτόπουλος. Άρης Σπιλιοτόπουλος, πού είναι αυτό το παιδί, ρε παιδί? Δεν ξέρω καν, θα είναι υποψήφιο ο Άρης, διάβαζε. Είναι στο Δήμο της Αθήνας, εκεί στα τουριστικά, είναι εντάξει. Ναι, με τον κύριο Καμίνη έχει κάνει μια συνεργασία που δεν είχε σχέση με ψήφους. Δηλαδή, ο Άρης Σπιλιοτόπουλος είναι στο Δήμο της Αθήνας και συμμετέχει εκ του μακρόθωνε στα δρόμενα, από τη Μύκονο. Σαφώς. Εγώ τον βλέπω υποψήφιο στη Μύκονο. Σαφώς. Δεν μου δίνει και μια κόκα. Κόλλα να πιω. Λοιπόν, πάμε. Θέλουμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ θα ήθελα την Αντζελίνα Τζολί. Το πρώτο είναι πιο εφικτό, πρόεδρε. Σύμφωνα από το να πει ναι, η Αντζελίνα Τζολί είναι πιο εφικτό. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τον τελευταίο καιρό ελεύθερη σκοπευτέ και ελεύθεροι σφυρικτέ το σφυρίζουν αυτό. Δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου, δεν είναι μέσα στα σχέδιά μου, δεν είναι μέσα στις σκέψεις μου, δεν είναι μέσα στην προοπτική μου, δεν είναι μέσα στη φαντασίωσή μου. Η Αντζελίνα Τζολί είναι. Ενδιαφέρον. Ποια για την Αντζελίνα Τζολί είναι ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Όπως θέλετε πάρτε το, πρόεδρε. Ποια προσωπικότητα νομίζετε ότι θα μπορούσε να βρεθεί στο σημερινό πολιτικό σκηνικό και να αξιοποιηθεί με θετικό τρόπο? Και να αξιοποιηθεί με θετικό τρόπο. Αν υπάρχει κάποια προσωπικότητα που νομίζετε ότι θα μπορούσε να βρεθεί στο σημερινό πολιτικό σκηνικό. Σαφώς υπάρχουν, σαφώς υπάρχουν. Αλλά δεν τους αφήνουν να ανθίσουν οι νταβατζίδες. Θέλουν ελεγχόμενα πρόσωπα. Ακριβώς να μπορούν να κάνουν το παιχνίδι. Δεν θέλουν ελεύθερες φωνές. Μην κοδευόμαστε. Εγώ θα σας πω αλήθειες. Ποιος είναι πρωθυπουργός? Να πάρουμε τώρα τους τελευταίους πρωθυπουργούς. Ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας είναι ισχυρότερες προσωπικότητες από τον Βραδινό Γιάννη? Όχι. Ξέρω εγώ, ο ποιοσδήποτε ισχυρός υπουργός, ο υπουργός, ξέρω εγώ, εσωτερικών, είναι ισχυρότερος από τον Ελαφούζο. Ή ο άλλος και ο ισχυρότερος από τον Ψυχάρη. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην έχετε καμία ψευδέστηση. Απολύτως καμία ψευδέστηση. Εφόσον έχουμε χωρίσει την υπερτάτη εξουσία σε αυτούς, αυτοί θα φέρνουν αυτούς με τους οποίους μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πουν όχι. Τι μπορεί να μας σώσει? Να πλακωθούν μεταξύ τους. Όπως ο Μαρινάκης με τον άλλον, πώς τον λένε, τον Τισάκη, τον Μελισσανίδη. Όπως αν πλακωθούν μεταξύ τους, εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Εάν δεν πλακωθούν, θα κάνουν το κουμάντο και εσείς θα καθόσετε στα αυγά σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά ο λογαριασμός των εκλογών. Δεν έχω, δεν μπορώ να πληρώνω την καταστροφή των πολιτικών. Είπαμε χθες με τον Παναγιώτη το ανέκδοτο «Μπαμπά είναι Αμερική μακριά» και λέει «Σκάσε και κολύμπα». Σκάσε και πλήρωνα. Δυστυχώς. Θυμάμαι αυτό που λέγατε, ότι μόνο τα τρακτέρ μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Ποια τρακτέρ και ποιοι αγρότες? Έχουν εξαφανιστεί οι αγρότες, πρόεδρε? Τους εξαφάνισε το σύστημα. Θυμάμαι αυτό τον ενδεικτήγητο, τον Μπλερ, πρωθυπουργό της Αγγλίας, και να το θυμηθεί αύριο η Σμήνη, να το παίξει εδώ η εκπομπή, που ήρθε μέσα εκεί. Δεν με ενδιαφέρουν, λέει, οι αγρότες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, αποτελούν το 4% του πληθυσμού και το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και τον άκουγα και του λέω μετά, κοίταξε, όταν πας να φάμε σου κάνουμε το τραπέζι, γιατί σαλάτα σου βγάλουμε με μικροτσίπς και γιατί φρούτα σου βγάλουμε ποινία. Βεβαίως, δεν ασχολείται κανείς με τους αγρότες. Εμείς όμως, χωρίς αγρότες και χωρίς τρακτέρ, θα πεθάνουμε στην πείνα. Με τρακτέρ θα βγούμε πάνω. Τα έχω πει 200 φορές
και θα σας αρχίσω να τα λέω μετά τις εκλογές. Αλλά ευήκοα ότα δεν άκουσα. Μου το θύμισε ο δικός μου, ο Αστέριος ο Ροντούλης, ο πρώην υπουργός, υφυπουργός Γεωργίας, που το είχα πει σε μία έκθεση εκεί στον Τύρνα, Βαθέρα, δεν με πούμε. Λοιπόν, τι έχουμε να παίξουμε. Ποιο? Αυτό, για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε. Κύριε Υπουργέ, το όχημα που θα μας βγάλει από τη Στενοπό δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι δραξονικό, δεν είναι τζιπ, είναι τρακτέρ. Ας καταλάβουμε. Το έχω πει και στη Βουλή, τα είχα πει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο. Είμαι και εγώ ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ένας άνθρωπος που κλαίει καθημερινά. Ντρέπομαι για τους Έλληνες πολιτικούς, με εξαίρεση εσάς, νιώθω σαν να έχω εγκαταλείψει τα παιδιά μου στα χέρια των εχθρών. Πικρή κουβέντα. Πικρή κουβέντα για έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας. Έτσι είναι. Πολύ πικρό. Αλλά μήπως έχουμε αφήσει, έχουμε παρατήσει το μέλλον μας στα χέρια των εχθρών, όπως είπες. Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, λέω. Μην μπορώντας όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει μια ελπίδα 20 Σεπτεμβρίου. Κάντε το σωστό. Εφόσον αυτό δεν σας ενθουσιάζει, δεν σας ευχαριστεί, σε ικανοποιεί, μην το φέρνετε. Μην το φέρνετε. Δείξτε την αποστροφή σας. Είπαν πριν στον Γκάλοπ οι άλλοι, α, β, γ πράγματα. Κάντε το ίδιο. Κάντε το ίδιο. Πάμε. Πρόεδρε, στις προηγούμενες εκλογές κάνατε τις καλύτερες προβλέψεις για τα ποσοστά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Για τώρα τι προβλέπετε? Εγώ θα σου πω διαφορετικά. Δεν θα σου πω ποιος θα είναι μπροστά. Τι αλλάζει όποιος και να είναι μπροστά. Εφόσον μιλάνε και λένε θα γίνει μια συγκυβέρνηση, άρα εφόσον μάλιστα έχουν προδιαγράψει και έχουν σχεδιάσει πώς, άρα ή ακόμα όποιος και από τους δύο και βγει, ποια πρόπτικη υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι πρωθυπουργός, αλλά ξέρω ότι οι ορδινάτσες θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Πάμε. Ο Σάββας από την Κατερίνη μας γράφει, μπράβο πρόεδρε, μόνο η Κωνσταντοπούλου μπορεί, αλλά μόνη της, όχι με τον Παναγιώτη Λεφαζάνη. Ναι, συμφωνώ ότι η Ζωήτσα έχει ψυχή και καρδιά, απλώς έχει πολύ γκάζι. Πολύ γκάζι και όχημα που έχει μόνο γκάζι και δεν έχει φρένο, υπάρχει κίνδυνο να τσακιστεί. Έχει πρόπτικη. Έχει πρόπτικη. Αν φύγει, αφαιρέσει λίγο λαζονία και βάλει πιο πολύ μεθόδευση, μπορεί. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα συναντήσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε άλλο τελευταίο. Κύριε Καρατζαφέρη, ποιος ήταν ο χειρότερος και ποιος ο καλύτερος από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδος? Ναι, τώρα πηγαίνεις πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω από πότε εννοείς. Εννοείς με τα πολιτευτικά? Εννοείς εγώ τώρα τελευταία? Είναι ένα πράγμα το πρέπει να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο Καραμαλής της πρώτης οκταετίας, το 55-63. Εγώ αυτό νομίζω. Ο πρώτος, η πρώτη περίοδος. Στη δεύτερη περίοδο είχαμε λίγο σοσιονομανία, δεν τη βάζω. Αλλά η καλύτερη περίοδος ήταν το 55-63. Και βεβαίως αυτό το οποίο τολμώ να πω, ότι εάν τα πράγματα είχαν διαφορετικά, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός θα ήταν ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ο οποίος κάηκε κι αυτός από το σύστημα. Το λέω έτσι απλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Αν προλαβαίνουμε ένα τελευταίο μήνυμα. Πες τα, κύριε Καρατζαφέρη, μας κατέστρεψαν εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο σοβάς. Και όταν γκρεμίζει ένα σπίτι, πρώτα πέφτει ο σοβάς και μετά πέφτουν τα τούβλα. Ο σοβάς έχει πέσει. Ο σοβάς έχει πέσει.
Δυστυχώς, ο ελεύθερος επαγγελματίας τώρα πλέον δεν έχει καμία προοπτική στη χώρα. Φοβούμαι, και θα γίνω δυσάρεστος, ότι δεν βλέπω και τι προοπτική μπορεί να έχει. Φοβούμαι. Αυτά όμως θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε την επόμενη των εκλογών από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τις προσεχείς εκπομπές. Η κυρία Άλκη Ζαλοκώστα θα είναι παρούσα, ο κύριος Παναγιώτης Νιζάμι στο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι στο δικό μας το κανάλι. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Και βεβαίως για αύριο στο debate σχεδιάζουμε εκπλήξεις με τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη. Να είστε καλά, γεια χαρά.